Και πάμε στη Βίκη Παπαδογιαννάκη. Πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση της εκπομπής. Μπροστά από τον δημοτικό κήπο στα Χανιά, όπου οι εργασίες βέβαια βρίσκονται σε εξέλιξη. Καλησπέρα. Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα τηλεθεατές μας. Είμαστε στην ανατολική πλευρά του Δημοτικού Κήπου Χανίων, στην οδό Πουλουμιδάκη, όπου μάλιστα δημιουργήθηκε και μία νέα είσοδος για τον Δημοτικό Κήπο. Μέχρι σήμερα υπήρχε πρόσβαση από την οδό Τζανακάκη και από την οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι, να πω για όσους δεν γνωρίζουν, οι δύο πιο κεντρικοί δρόμοι των Χανίων που καταλήγουν στη Δημοτική Αγορά και στην Πλατεία Δικαστηρίων αντίστοιχα. Έχουμε λοιπόν μια νέα είσοδο. Ο στόχος είναι μελλοντικά να συνδεθεί ο Δημοτικός Κήπος με το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας που βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας. Όμως το ενδιαφέρον, Νίκο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι είναι σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες ανάπλασης του Δημοτικού Κήπου. Είναι η πρώτη μεγάλη παρέμβαση που δέχεται ουσιαστικά ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου της πόλης Νίων από την στιγμή που δημιουργήθηκε, και είναι πάρα πολλά τα χρόνια, θα πρέπει να σας πω. Εντάχθηκε αυτό το πρόγραμμα, η ανάπλαση στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με 840.000 ευρώ. Έχουν προχωρήσει με πολύ γρήγορους ρυθμούς οι παρεμβάσεις. Να πω ενδεικτικά ότι έχουν εδώ και καιρό αντικατασταθεί όλα τα παιχνίδια της παιδικής χαράς. Έχει γίνει νέα διαμόρφωση διαδρόμων, έχουν διαμορφωθεί οι χώροι στους οποίους προϋπήρχαν τα ζώα τα οποία φιλοξενούσε ο Δημοτικός Κήπος, όπως η κριτική έγαγρη, διάφορα είδη πτηνών, τα οποία τώρα δεν θα υπάρχουν πια με τη νέα μορφή του Δημοτικού Κήπου. Και όλα αυτά προχωρούν για να παραδοθεί πλήρως αναπλασμένος πια ο Δημοτικός Κήπος στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες των Χανίων, εκτιμάται μέσα στο φθινόπωρο. Γύρω στο Νοέμβριο λένε οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, και αν πάνε όλα καλά και δεν αλλάξει κάτι δραματικά με τις καιρικές συνθήκες, που δεν υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη, τότε πράγματι θα μιλάμε για έναν δημοτικό κήπο ο οποίος συγκεντρώνει κάποια βασικά χαρακτηριστικά, και αυτό πρέπει να τα πούμε. Είναι ένας χώρος ψυχαγωγίας, είναι ένας χώρος πρασίνου, είναι ένας χώρος εκπαίδευσης, διότι μέσα σε αυτό φιλοξενούνται, εκτός από τα παιχνίδια για τα παιδιά, φιλοξενείται η παιδική βιβλιοθήκη, μία από τις παιδικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων, υπάρχει χώρος εστίασης και βέβαια ένας πολύ μεγάλος χώρος περιπάτου και αναψυχής στην καρδιά της πόλης. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που επιθυμεί ο πολίτης οποιασδήποτε πόλης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και το χειμώνα. Να θυμίσω εξάλλου ότι πριν από λίγα χρόνια ο Δημοτικός Κήπος επιλέχθηκε και για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για το χριστουγεννιάτικο χωριό του Δήμου Χανίων, και απέδειξε ότι μπορεί να προσφερθεί και για αυτή την εναλλακτική δράση. Όπως και να έχει, είναι ένα ενθαρρυντικό βήμα για τις προσπάθειες αναβάθμισης χώρων της πόλης των Χανίων. Ακριβώς. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των έργων εκεί στην καρδιά της πόλης και θα έχουμε τη δυνατότητα να μας ενημερώσει ξανά το επόμενο διάστημα. Βίκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.